Επιστρέφουμε τώρα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε στην Πότσαρη, στην Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σχεδιάζεται από τη Δημοτική Αρχή η ανακατασκευή του πάρκου στην Ηλέκτρας με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, μια ολόκληρη πλατεία φυσικά και επανασχεδιασμό όσον αφορά τα πεζοδρόμια. Εντάσσεται το συγκεκριμένο έργο στην ευρύτερη επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης να αλλάξει την όψη των πάρκων και των χώρων πρασίνου, κυρίως σε κεντρικά σημεία της πόλης. Στην ανάπλαση του πάρκου, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Ηλέκτρας, αλλά και των πεζοδρομίων που βρίσκονται περιμετρικά του χώρου, προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι ο χώρος που βρίσκεται σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο αστικό πάρκο, με βελτίωση των βιοκλιματικών χαρακτηριστικών και επανασχεδιασμό των πεζοδρομίων, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 860.000 ευρώ, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής. Αρκετά μεγάλος, σε καλή γειτονιά, που μπορεί να γίνει αύριο μεθαύριο μια παιδική χαρά. Να έρχονται τα παιδάκια εδώ της γειτονιάς, να παίζουν, να πάρει και μια εικόνα γειτονιά πιο καλύτερη. Γιατί έτσι που είναι δεν βοηθάει σε τίποτα. Είναι κάτι που, και εδώ ξανά το Θεό, είναι ήσυχο πάρκο, δεν έχει κάτι. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Εγώ έχω 40 χρόνια εδώ το μαγαζί, δεν βλέπω να ξεκινάνε τίποτα. Το μόνο που κάνουν είναι έρχονται, μετράνε, κάνουν και λένε θα μπούμε στα προγράμματα έτσι, να πάρουμε κανένα λεφτά για να το ξεκινήσουμε. Αυτό μου είπαν εμένα μια φορά που τους ρώτησα. Είναι εγκατελειμμένο, ναι. Αλλά κάτι διάβασα ότι. Ναι, διάγραμμα να ξεκινήσουν. Να γίνει και παιδική χαρά και πάρκο, να είναι δηλαδή βιώσιμο και για τα παιδιά, γιατί είναι ένα παραμελημένο πάρκο. Βέβαια έρχονται εδώ πέρα ηλικιωμένοι. Υπάρχει χώρος δηλαδή που συναντιούνται, αλλά πρέπει να γίνει λειτουργικό. Περιμένουμε, ναι, γιατί έχουμε τα παιδιά μας και θα χαρούμε πάρα πολύ να είμαστε στη γειτονιά μας και να μην τρέχουμε στην παραλία. Η μελέτη που εκπονήθηκε αφορά στην έκταση του πάρκου, στη συμβολή των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Ηλέκτρας, στους δύο πεζόδρομους, Πειραιά και Χατζηκυριάκου, του πεζοδρομίου της οδού Μπότσαρη και συνέχεια του πάρκου και τέλος της οδού Ηλέκτρας μπροστά από το πάρκο και μέχρι την οδό Κοσμόπουλου, συνολικής έκτασης 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Αυτό, παιδιά, έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό που έχουν έρθει εδώ, το είδανε, μετρήσανε, ξαναμετρήσανε, ξαναμετρήσανε και είπαν ότι θα γίνει. Αλλά μας, όπως βλέπετε, μας έχουν γράψει κανονικά. Αυτά τα λόγια τα λένε όμως εδώ και χρόνια. Έχουν περάσει δήμαρχοι και είπαν ότι θα γίνει. Έχουν φτιάξει τη μισή πόλη φτιάξανε. Πάτε να δείτε άλλα πάρκα πώς είναι. Εδώ έρχονται μόνο, βλέπουν και φεύγουν. Και ντε μέκ εδώ βάλανε και γκαζόν και βάλανε και δεν ξέρω και εγώ τι. Φυσικά σας βάλανε. Και μπαίνουν τα σκυλιά και μπαίνουν όλα τα ζώα μέσα και τα κάνουν και μέσα εδώ και παίζουν και τα παιδάκια μας. Σύμφωνα με το σχέδιο του Δήμου, πρόκειται να δημιουργηθούν διάδρομοι πεζών και οδηγοί όδευσης τυφλών για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των πεζών και των ατόμων με αναπηρία, ενώ τα πεζοδρόμια των οδών Μάρκου Μπότσαρη και Ηλέκτρας θα επανασχεδιαστούν. Περιμένει. Εγώ 10 χρόνια είμαι στην περιοχή, δεν έχω δει τίποτα τέτοιο. Έχουμε ακούσει πολλά. Το θέμα είναι να δούμε το έργο. Άμα δούμε το έργο, τότε θα το αξιολογήσουμε. Στα λόγια φτάνει. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Μακάρι να μπουν. Να τα διορθώσουν όλα τα πάρκα. Στο νέο πάρκο θα κατασκευαστεί συντριβάνι με υποβρύχιο φωτισμό και παιδική χαρά με φράχτη από φυτά. Παράλληλα θα ενισχυθεί το πράσινο με τη φύτευση επιπλέον δέντρων και θάμνων. Επίσης στο πάρκο θα τοποθετηθούν παγκάκια, σύγχρονος ηλεκτροφωτισμός και υδατοπερατά εξωτερικά δάπεδα. Έχουμε πάψει να ελπίζουμε, δεν πιστεύουμε κανένα. Τι θα σημαίνει η ανάπλαση? Θα σημαίνει ότι θα το περιφράξουν. Αυτό θα βάλουν 5 κούνες, θα βάλουν 2 παγκάκια, θα βάλουν φωτισμούς, θα το φτιάξουν όμορφο, να μπορεί ο κόσμος να έρθει να βγει και να γκρεμίσουν για αυτή τη σαβούρα εδώ μπροστά. Που μαζεύεται κάθε ειδών πρεζάκι και ναρκωμανής και φοβάσαι να περάσει το βράδυ. Το βράδυ καθόμαστε εδώ και κλειδώνουμε την πόρτα. Γιατί φοβόμαστε από αυτούς εδώ. Έχει ναρκωμανής, έχει μεθυσμένους, έχει Πακιστανούς, έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα και πάντα. Έχετε ακούσει πολλές φορές για την ανάπλαση της περιοχής εδώ. Τώρα, αυτό που σας λέω, ρώτησα κάτι άτομο, κάτι μηχανικό που ήταν εδώ πριν 2 χρόνια. Μου λέει: περιμένουμε να μας βγει πρόγραμμα το ΕΣΠΑ ιστορίες για να το κάνουμε, να ξεκινήσουμε. Επιμένει η γειτονιά, η αγορά εδώ. Ναι, το ζητάνε όλοι. Το θέμα συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό. Τώρα τις βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των συνεταιρισμών επιχειρεί να βάλει το νομοσχέδιο για την αλλαγή των συνεταιρισμών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, το σχέδιο νόμου λαμβάνει σάρκα και οστά στο σχέδιο νόμου το πάγιο αίτημα των συνεταιρισμένων αγροτών για τη σύσταση μιας εθνικής συντονιστικής οργάνωσης των αγροτικών συνεταιρισμών. Καθώς ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη συγκρότηση Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών που καθορίζουν και το πλαίσιο λειτουργίας της Ένωσης.
Ο Υπουργός Μάκης Βορύδης στη δήλωσή του επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο συνιστά αποτέλεσμα συνεχούς και πολύμηνης διαβούλευσης με τους φορείς του κλάδου και τους εμπλεκόμενους στο συνεταιριστικό κίνημα και διορθώνει πλήρως τα κακώς κείμενα του παρελθόντος που οδήγησαν τους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε τέλμα. Το εν λόγω νομοσχέδιο διασφαλίζει τα νομικά εργαλεία που θα επιτρέψουν στους υπάρχοντες συνεταιρισμούς να επεκτείνουν την εμπορική δραστηριότητά τους και ως εκ τούτου και την κερδοφορία τους. Ανοίγει δέν το δρόμο, όπως τονίζει ο κ. Βορύδης, για την ίδρυση νέων συνεταιρισμών, ενισχύοντας την πάγια επιδίωξη της κυβέρνησης για ενίσχυση του συνεταιρίζεστε. Τα βασικά σημεία τώρα του νομοσχεδίου που παρατίθονται για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς είναι ότι ιδρύονται αγροτικοί συνεταιρισμοί με απόφαση της εποπτεύουσας αρχής και όχι με δικαστική, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, γεγονός που επιταχύνει και τη διαδικασία και περιορίζει το φόρτο των δικαστηρίων. Μειώνεται τουλάχιστον σε 10 πρόσωπα από 20 που ίσχυε η υπογραφή του σχετικού καταστατικού για αντισύσταση, η οποία είναι δυνατή και με λιγότερα από 10 πρόσωπα, εφόσον υπάρχουν ειδικές συνθήκες για να το επιβάλλουν. Ορίζεται στις 10.000 ευρώ κατά ελάχιστο ποσό το συνεταιριστικό κεφάλαιο, καθορίζεται το ελάχιστο ποσοστό παραγωγής που θα πρέπει να παραδίδει κάθε μέλος το 75%, προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής μελών επενδυτών με δικαίωμα ψήφου, χωρίς όμως το σύνολο των ψήφων των μελών επενδυτών να μπορεί να υπερβεί το 35% του συνόλου. Έρεται ο περιορισμός του αριθμού των 30 μελών, προκειμένου να υφίσταται και εποπτικό συμβούλιο ως διοικητικό όργανο στη λειτουργία του συνεταιρισμού. Και προβλέπεται η δυνατότητα παροχής εκ μέρους των αγροτικών συνεταιρισμών ή μέσω τρίτων νομικών προσώπων μικροχρηματοδοτήσεων με τη μορφή πιστώσεων μέχρι και 25.000 ευρώ για κάθε μέλος συνεταιριστή. Υπάρχουν και μία σειρά άλλων προδιαγραφών, όπως ότι τα πλεονάσματα δεν φορολογούνται του συνεταιρισμού, επαναπροσδιορίζεται το φορολογικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους, καθώς και προβλέπεται και η σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τίτλο Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πάνω κάτω αυτά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κατατέθηκε στην Βουλή την περασμένη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Πάμε τώρα στην περιοχή των Διαβατών, εκεί όπου ξαφνικά άλλος ένας μπαζότοπος έκανε την εμφάνισή του. Όπως γνωρίζουμε, μέσα σε μια νύχτα οι μπαζότοποι ξεφυτρώνουν και οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται το γεγονός και τους διωγγώνουν στη συνέχεια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, το εν λόγω σημείο στα Διαβατά από τα μπάζα και από τα απορρίμματα που έχουν ρηχθεί στην περιοχή, έχει κλείσει και ο δρόμος. Δεν επιτρέπεται πλέον η διέλευση από συγκεκριμένο δρόμο, όπως θα δούμε στο βίντεο. Κι όμως δεν πρόκειται για κάποια χωματερή, αλλά για δρόμο στο Δήμο Δέλτα στην περιοχή των Διαβατών. Βρισκόμαστε στην οδό Ελαιώνων στο Δήμο Δέλτα. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, ο δρόμος κυριολεκτικά δεν φαίνεται από τα μπάζα και τα σκουπίδια, τα οποία κάποια ασυνείδητοι πέταξαν στο δρόμο. Εδώ βλέπουμε μια κατάσταση η οποία είναι τριτοκοσμική. Δηλαδή, δείχνει, έρχονται εδώ Αθήγκανοι, πετάνε τα μπάζα τους και γεμίζει όλος ο δρόμος. Πού είναι τα πετάνε εδώ, κανένας έλεγχος. Παίρνουν εκεί. Εκεί μπροστά δεν είναι ότι έκλεισε ο δρόμος. Τα σκουπίδια εδώ. Βρήκαν πεδίο αυτό. Και τα πετάνε συνεχώς εδώ. Δεν τις ελέγχει κανένας. Να περάσει ένας, να πιάσει. Δεν αφορά ο Δήμος ή από εκεί ή από εδώ. Έναν, δυο, αν πιάσει να τις πάρει τα νούμερα, δεν θα ξαναβάλουν. Ο δρόμος έχει κυριολεκτικά κοπεί στα δύο από τον τεράστιο όγκο των μπαζών και των απορριμμάτων, με αποτέλεσμα επιχειρήσεις που στεγάζονται κατά μήκος του συγκεκριμένου δρόμου να αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Το πρόβλημα ήταν ακόμη εντονότερο τους προηγούμενους μήνες, αφού ο δρόμος ήταν κυριολεκτικά καλυμμένος με μπάζα σε όλο το μήκος του. Όλος αυτός ο δρόμος είναι επαγγελματικός δρόμος, δηλαδή έχει επιχειρήσεις οι οποίες προσπαθούν να επιβιώσουν. Αλλά με αυτό το χάλι δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην πόντο, σε καμία περίπτωση. Του κλείσαν το δρόμο, δεν περνάει τίποτα. Για δουλειά δεν μπορούμε να δουλέψουμε, πολλά λεωφορεία δεν έρχονται εδώ. Δεν περνάει δρόμο γενικά. Και συνέχεια πετάνε. Συνέχεια. Τώρα τα καθαρίσαν, τώρα που καθαρίζουν. Σε ένα μήνα έρθει και εδώ πάλι το ξανακλείσουν. Περίοικοι και οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αν και αναγνωρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο διάστημα με τη σταδιακή απομάκρυνση των μπαζών, δεν πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Υπάρχει επιχείρηση εδώ, αριστερά μου, η οποία δεν μπορεί να μπει μέσα. Δεν μπορεί να μπει μέσα λόγω του όγκου των μπαζών, τα οποία ήδη τώρα βλέπω ότι καθαρίζουν. Αλλά ο δρόμος όλος μέχρι πέρα στην πόντου ήταν κλειστός. Αυτό τώρα, αυτή τη βδομάδα δεν τελειώσαν ακόμα, καθαρίζουν. Όλο ήταν βουνό αυτός ο δρόμος, κλειστά.
Τίποτα, δεν γίνεται τίποτα κατάσταση. Και τώρα το καθαρίσουν, σε ένα μήνα πάλι θα το κλείσουν. Τριματίες πήγαμε στο Δημαρχείο, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, προσπαθεί να βρει μια λύση. Ο ένας ρίχνει τον μπαλάκι στον άλλον. Ο ένας λέει στην περιφέρεια ανήκει, ο άλλος λέει στο Δήμο ανήκει. Δυστυχώς η κατάσταση είναι αυτή και την πληρώνει ο επιχειρηματίας. Κοινό αίτημα πάντως κατοίκων και επιχειρηματιών είναι ο δρόμος να αποκτήσει φύλαξη, ώστε τέτοιου είδους φαινόμενα να αποτρέπονται στο μέλλον. Τώρα, φυσικά τα απορρίμματα δεν είναι κατά ανάγκη πάντα προς πέταμα, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή κάτι που πρέπει να φύγει από μπροστά μας. Μπορούν να αξιοποιηθούν κάλλιστα για την παραγωγή ενέργειας και αυτά είναι τα επόμενα βήματα στη διαχείριση των απορριμμάτων που επιδιώκει να κάνει και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτέθηκαν αυτές οι προοπτικές και παρουσιάστηκαν και με την ευκαιρία της χθεσινής ημερίδας στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως πολλές φορές ακούμε, οι συνθήκες ίσως οι κοινωνικές να μην είναι όριμες. Τη στιγμή βέβαια που ο φορέας διαχείρισης στερών αποβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ακούσουμε και τον κύριο Γεράνη στο ρεπορτάζ, ανακοινώνει πολύ σύντομα και την ΜΕΑ του δυτικού τομέα, δηλαδή την μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων, επεξεργασίας απορριμμάτων, που θα βάλει και ένα τέλος στις εικόνες που βλέπουμε μέσα από τα άλλα ρεπορτάζ. Έλληνες εκπρόσωποι της οικονομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επιστημών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται και αποδίδει εδώ και χρόνια από γερμανικές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη. Στόχος ήταν η επίτευξη μελλοντικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο. Ο Τόμας Όμπερμαϊερ, εκπρόσωπος γερμανικής εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων, στάθηκε στην πολιτική διάθεση για πανθρακοποίηση της Ελλάδας, μια εξέλιξη που, όπως είπε, έχει εξαιρετικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό που θέλουμε εμείς δεν είναι να πουλήσουμε τις εγκαταστάσεις μας. Εμείς, το κόνσεπτ το δικό μας λειτουργεί ως εξής. Εμείς σχεδιάζουμε, χτίζουμε, χρηματοδοτούμε και διαχειριζόμαστε τις εγκαταστάσεις στην εκάστοτε χώρα και στην εκάστοτε αγορά για ένα διάστημα 30-40 χρόνων. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι κάποιος για την κατανάλωση ενέργειας. Να δώσουμε την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο. Ο κύριος Όμπερμαϊερ ασχολείται με τον κλάδο της διαχείρισης των απορριμμάτων 40 χρόνια. Η εταιρεία του δραστηριοποιείται στον κλάδο της διαχείρισης απορριμμάτων στη Γερμανία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία. Και η Ελλάδα, με έναν όγκο απορριμμάτων που περισσεύουν 2 εκατομμυρίων, είναι σίγουρα μια αγορά που έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση των δικών μας των εγκαταστάσεων, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία. Ο τομέας της ενέργειας θα είναι ο βασικός πυλώνας του περιπτέρου της Γερμανίας, που θα είναι τιμόμενη χώρα στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είπε από την πλευρά του Ματίας Χόφμαν, διευθυντής του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Το θέμα ενέργειας θα αποτελέσει φυσικά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έναν βασικό πυλώνα. Θα έχουμε σε αυτή τη θεματολογία, μεταξύ άλλων, ένα ενεργειακό σπίτι, εταιρείες πολύ φιλικές προς τον πελάτη, με μεγάλο ενδιαφέρον και για τον πελάτη που θα έρθει να επισκεφτεί την έκθεση. Έχουν ήδη δηλωθεί κλάστερ από την Βαυαρία, αλλά θα περιμένουμε και άλλες δηλώσεις σε αυτόν τον κλάδο, δηλαδή δίπλα από εταιρείες που ασχολούνται με την ψηφιοποίηση, με την αυτοκινητοβιομηχανία, startups από Γερμανία, θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή στο κομμάτι της ενέργειας. Για τη σημερινή κατάσταση, τη δυναμική και τις προβλέψεις στη διαχείριση απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία, μίλησε ο πρόεδρος του ΦΟΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης. Ο κύριος Γεράνης παρουσίασε το όραμά του για την Εγνατία Διαχείριση Αποβλήτων, που μεταξύ άλλων θα έχει στόχο ολοκληρωμένη λύση με την ενεργειακή αξιοποίηση των υπολοιμμάτων στη Δυτική Μακεδονία στο πλαίσιο της απολιγνητοποίησης της χώρας. Στην Κεντρική Μακεδονία είναι σημαντικό ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά. Έχουμε καταθέσει μέσω του περιφερειακού μας σχεδιασμού όλα τα έργα μας. Και βέβαια το όραμά μας που είναι η Εγνατία Διαχείρισης Αποβλήτων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δοθεί ολοκληρωμένη λύση στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί τα υπολείμματα όλα από τις 5 περιφέρειες θα τα αξιοποιήσουμε ενεργειακά στην Δυτική Μακεδονία, γιατί λόγω της μεταβατικής περίοδου της απαθναρκοποίησης είμαι σίγουρος και αισιόδοξος ότι θα προχωρήσει αυτό το μεγάλο έργο και θα δούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δρομολογούνται έργα τέτοια και τεχνολογίες τέτοιες, όπως ακούσαμε και σήμερα εδώ στην ημερίδα που ήταν σημαντική, που τα παλαιότερα χρόνια δεν θα μπορούσαμε ούτε καν να σκεφτούμε ότι θα υπάρξει ενεργειακή αξιοποίηση.
Ο ίδιος σημείωσε πως η κεντρική Μακεδονία παράγει 700.000 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων, συμπληρώνοντας πως οι τρεις παρακάτω μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων είναι οι πυλώνες κεντρικής Μακεδονίας στο θέμα των απορριμμάτων. Η μονάδα που είναι προς χωροθέτηση και σύντομα προχωράει δυτικά της Θεσσαλονίκης θα συλλέγει το υπόλοιπο 60% του Δήμου Θεσσαλονίκης, όλων των δυτικών δήμων, των περιφερειακών ενωτήτων Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, καθώς και ένα τμήμα του Κιλκής. Η τρίτη μονάδα που ήδη λειτουργεί και λειτουργεί επιτυχημένα μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Σερών, έχει όλη την περιφερειακή ενότητα Σερών και το υπόλοιπο τμήμα του Κιλκής. Επεσήμανε δε ότι εγκρίθηκε η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων δυτικού τομέα, η οποία θα γίνει ΜΕΣΔΙΤ και θα είναι το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα, καθώς θα επεξεργάζεται 300.000 τόνους. Τώρα καθημερινή είναι η εικόνα στο Δήμο Θερμαϊκού των μεγάλων οχημάτων που απομακρύνουν ογκώδη από διάφορα σημεία σε μια επιχείρηση που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στο Δήμο Θερμαϊκού. Τα φορτηγά απομάκρυναν από τα πεζοδρόμια, οικιακά απορρίμματα και οικοδομικά υλικά που εμπόδιζαν τη διέλευση των πεζών ακόμη και για πολλούς μήνες σε αρκετά σημεία. Έτσι, με αυτή την προσπάθεια, όπως τονίσει σε ανακοίνωσή του η Δημοτική Αρχή, σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Θερμαϊκού, οι γειτονιές αναβαθμίζονται ποιοτικά και ξαναβρίσκουν την ταυτότητά τους. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο Δήμος, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά από τους εργαζόμενους και τη διοίκηση, είναι ακόμη αρκετοί εκείνοι οι πολίτες, οι δημότες Θερμαϊκού που προβαίνουν σε ανεξέλεκτη διάθεση των ογκωδών και αδρανών, χωρίς να έχουν επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Η Δημοτική Αρχή Θερμαϊκού ζητά αρρωγούς στους κατοίκους και παραθεριστές και επισκέπτες της περιοχής για να μπορεί η αντιμετώπιση του φαινομένου να είναι εύκολη, άμεση και απλή. Και κάθε φορά λοιπόν καλεί τους πολίτες όταν θέλουν να πετάξουν ογκώδη να επικοινωνούν σε τηλέφωνα 2392 33 0321, 2392 33 0351 και 0347. Έτσι θα είναι και πιο σύντομος ο χρόνος της απόρριψης και της συλλογής, της περισυλλογής των ογκωδών. Με τη βοήθεια λοιπόν των δημοτών, όπως τονίζει ο Δήμος Θερμαϊκού, θα αλλάξει αυτή η εικόνα. Να πούμε επίσης πριν κλείσουμε ότι στον Δήμο Καλαμαριάς, όπως ανακοινώνει η Δημοτική Αρχή, αναβάλλονται για αύριο Πέμπτη όλες οι αποκριάτικες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί σε διάφορα σημεία, ανοιχτά στον πεζόδρομο και σε άλλα ανοιχτά σημεία, λόγω των καιρικών συνθήκων και της βροχόπτωσης που θα επικρατήσει σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού. Και κάπου εδώ στο σημείο αυτό εμείς θα σας αφήσουμε, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Πέμπτη, Τσικνοπέμπτη. Όλες οι ειδήσεις σήμερα στο κεντρικό μας δελτίο στις 9 με τον Σάκη Μόσχη. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό σας απόγευμα και καλό σας βράδυ.